Τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου θα γίνει η επιστροφή των παιδιών και των εκπαιδευτικών στα σχολεία. Ποια επιπλέον μέτρα θα ισχύουν? Επαναδραστηριοποιείται ο Αγροτικός Σύλλογος Ορεστιάδας. Πότε θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου? Παράταση αποχής από τους πληστηριασμούς που αφορούν την πρώτη κατοικία ευάλωτων δανειοληπτών αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας, τη λέει η πρόεδρος του Συλλόγου, Άννα Μεμετζή. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τετάρτη 5 Ιανουαρίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου θα γίνει η επιστροφή των παιδιών στα Θρανία, καθώς ανακοινώθηκε η επαναλειτουργία των σχολείων την ημερομηνία που είχε ήδη ανακοινωθεί. Η επιστροφή στο σχολείο θα γίνει με αυξημένα τεστ για μαθητές και εκπαιδευτικούς και αλλαγές στα υγειονομικά πρωτόκολλα. Διατηρείται το ποσοστό νόσησης 50% συν 1 προκειμένου να κλείσει ένα τμήμα σε περίπτωση κρουσμάτων μέσα στην αίθουσα. Την επόμενη Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου, προσέρχονται στα σχολεία μαθητές και εκπαιδευτικοί με αυξημένα μέτρα για τη μη διασπορά του κορονοϊού και μάλιστα της μετάλλαξης όμικρον που το τελευταίο διάστημα εμφανίζει έκρηξη στη χώρα μας. Όλο το προηγούμενο διάστημα, εν ώψη μια συνεδρίαση της Επιτροπής που θα γινόταν Τετάρτη αλλά έγινε Τρίτη, ακούγαμε από το Υπουργείο Παιδείας και από τα στελέχη της κυβέρνησης ότι τα σχολεία θα ανοίξουν, ότι η στρατηγική της κυβέρνησης και του Υπουργείου να ανοίξουν τα σχολεία, δίνοντας την εντύπωση ότι εισηγούνταν στην Επιτροπή να εισηγηθεί η Επιτροπή τελικά το άνοιγμα των σχολείων. Είναι αναμφισβήτητο και ακούστηκε από πάρα πολλούς παράγοντες εντός και εκτός της εκπαίδευσης ότι οι διαζώσεις εκπαίδευση δεν αντικαθίσταται. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, από την πρώτη ακόμη αναστολή λειτουργίας των μαθημάτων. Ακούστηκε ότι το πλαίσιο λειτουργίας στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος τα παιδιά είναι πιο ασφαλή γιατί γίνονται πιο τακτικά τεστ, τα κρατώνται τα μέτρα με τη μεγάλη προσπάθεια των εκπαιδευτικών πιο σχολαστικά. Αυτό είναι πραγματικά μια αλήθεια. Βέβαια δεν μας έχει πει κανείς ακόμα πώς θα αναπληρωθούν απουσίες εκπαιδευτικών που θα μας προκύψουν το επόμενο διάστημα. Γιατί εκτός από τα παιδιά που μπορεί να έχουμε, στα παιδιά που μπορεί να έχουμε θετικά κρούσματα, μπορεί να έχουμε και σε εκπαιδευτικούς. Και απουσιάζοντας εκπαιδευτικός ένας ή χειρότερα δύο και τρεις και τέσσερις από μια σχολική μονάδα, δεν μας έχει πει κανείς τι θα γίνει με αυτά τα τμήματα. Πώς θα κρατήσουμε τα παιδιά, γιατί η δουλειά του εκπαιδευτικού δεν είναι η δουλειά του γραφείου που μπορεί μια υπόθεση να περιμένει κάποιες μέρες. Θα είναι 20-25 παιδιά που θα πρέπει κάπως στο σχολείο, θα έρθουν στο σχολείο και κάπως πρέπει να κάνουν το μάθημά τους ή να απασχοληθούν. Όπως ανέφερε ο κ. Νικολαίδης, οι αλλαγές στα πρωτόκολλα δεν είναι πολλές και στηρίζονται στις προτάσεις της Επιτροπής Λοιμοξιολογίας. Θα κάνουμε 3 self-test την πρώτη εβδομάδα όλοι οι μαθητές εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι και οι εκπαιδευτικοί. Και γι' αυτό διατίθεται από σήμερα μέχρι και το Σάββατο 5 self-test από τα φαρμακεία για τις 2 επόμενες εβδομάδες για να τα προμηθευτούν όλοι οι μαθητές, το σύνολο των μαθητών και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί. Αλλάζουν κάποια πράγματα στο πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος, όπου έχουμε μια μεγαλύτερη συχνότητα τεστ μέσα στο τμήμα. Παραμένει ίδιο το ποσοστό, το 50% συν 1, σαν πρόβλεψη για την αναστολή λειτουργίας ενός τμήματος. Παραμένουν όλες οι άλλες συνθήκες ίδιες και τα μέτρα και τα υπόλοιπα μέτρα που περιλαμβάνονταν στο μέχρι τώρα ισχύον πρωτόκολλο παραμένουν τα ίδια, δηλαδή μάσκες, δήλωση του αποτελέσματος στην εντουπάς κλπ. Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί θα τα επιβαρυνθούν όπως επιβαρύνονται και τα 2 rapid test που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν μέσα κάθε εβδομάδα μέχρι τώρα και συνεχώς. Το ποσοστό των εκπαιδευτικών που έχουν εμβολιαστεί είναι αρκετά μεγάλο, καθώς ξεπέρασε το 85%. Οι εκπαιδευτικοί ήδη από την πρώτη φάση του εμβολιασμού είχαν ξεπεράσει το 80-85% εμβολιασμένων συναδέλφων. Στη συνέχεια το ποσοστό αυτό αυξήθηκε ακόμη περισσότερο. Είναι λίγοι οι εκπαιδευτικοί και κυρίως είναι συνάδελφοι που ενδεχομένως για άλλους λόγους αποφεύγουν προς το παρόν ίσως το εμβόλιο. Αλλά γενικά το πλαίσιο με το οποίο ανοίγουμε και
τις δυσίωνες προβλέψεις των επιστημόνων ότι το επόμενο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο θα έχουμε την κορύφωση του πανδημικού κύματος αυτής της τελευταίας παραλλαγής της όμικρον, μας κάνει εξαιρετικά ανήσυχους για το εάν θα ήταν φρονιμότερο να πάμε ίσως σε μια μικρή αναβολή της αναστολή των μαθημάτων για μία εβδομάδα ή για δύο εβδομάδες, για να αποφύγουμε αυτή την πολύ μεγάλη έξαρση της πανδημίας αυτών των ημερών. Παρ' όλα αυτά, εμείς ως εκπαιδευτικοί έχουμε αποδείξει το όλο το προηγούμενο διάστημα όταν χρειάστηκε κατά τους πολλούς μήνες αναστολής που είχαμε το προηγούμενο και το προηγούμενο σχολικό έτος. Είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε την εκπαίδευση που πρέπει να παρέχουμε στα παιδιά. Αναγνωρίστηκε από όλους αυτές τις ημέρες ότι τα παιδιά είναι ασφαλή στο σχολείο ακριβώς επειδή οι εκπαιδευτικοί τηρούν σχολαστικά τα μέτρα, πείθουν τα παιδιά να τηρήσουν σχολαστικά τα μέτρα για την προστασία τους, την προσωπική, την ατομική, αλλά και του συνόλου των συμμαθητών τους, αλλά και των οικογενειών τους, γιατί τα παιδιά αυτά, μην ξεχνάμε, θα γυρίσουν σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, όπου θα υπάρχουν ενδεχομένως γονείς ή ηλικιωμένοι ανεμβολίαστοι και θα υπάρξει και εκεί σημαντικό ζήτημα. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι και θα δούμε πώς θα γίνουν οι αναπληρώσεις από σειρά των εκπαιδευτικών, που είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και ελπίζουμε ότι με τη συνεργασία όλων να πάνε όλα καλά από την Δευτέρα και μετέπειτα που θα αρχίσουμε ξανά τα μαθήματα. Ένα σοβαρό θέμα που επαναφέρουν για επίλυση οι εκπαιδευτικοί είναι ο μεγάλος αριθμός μαθητών σε κάθε τάξη. Λέμε από την αρχή, πριν ακόμα ξεσπάσει η πανδημία, ότι τα τμήματά μας είναι πληθωρικά σε μεγάλο ποσοστό. Το κλίμα εδώ δεν ευνοεί το διάλειμμα στο προαύλιο. Χρειάζεται πάρα πολλές μέρες λόγω των συνθήκων να κάνουμε τα διαλύματά μας μέσα στο διδακτήριο. Αυτά είναι όλα συνθήκες που από μακριά κάποιος δεν μπορεί να τα αντιληφθεί ή δεν θέλει να τα αντιληφθεί το Υπουργείο Παιδείας, γιατί θυμόμαστε ότι αμέσως μετά την πρώτη αναστολή, τον Ιούνιο του 20, με νόμο αύξησε τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα. Άρα μιλάμε για μέτρα τα οποία αντικρουόμενα, τα οποία προφανώς βάζουν σε αμφιβολία και σε κίνδυνο την καθημερινότητά μας. Να πούμε ότι εκκρεμεί σήμερα μία πρόσκληση για συνάντηση από την Υπουργό Παιδείας στις δύο ομοσπονδίες, τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ, όπου θα τεθούν αυτά τα ζητήματα και θα δούμε αν θα υπάρξει κάποια διαφοροποίηση στο ζήτημα των πρωτοκόλων κυρίως. Ευχόμαστε πραγματικά η σχολική χρονιά που φαίνεται να ξαναρχίζει, να ξαναρχίσει με τους καλύτερους δυνατούς, με τις καλύτερες δυνατές προοπτικές και με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς, για να μπορέσουμε να πορευτούμε έτσι σε μια σωστή εκπαίδευση όπως αρμόζει και στα παιδιά και στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Επαναδραστηριοποίηση του Αγροτικού Συλλόγου Ορεστιάδας ξεκινάει την περίοδο αυτή μετά τις εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή 9 Ιανουαρίου. Οι εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο θα γίνουν στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Εργατοϊπαλληλικού Κέντρου Ορεστιάδας και καλούνται οι αγρότες της κοινότητας Ορεστιάδας να παραστούν. Την Κυριακή στις 6 ώρα το απόγευμα θα γίνουν εκλογές στον Αγροτικό Σύλλογο Ορεστιάδας. Ο Γιάννης Μαργαριτίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Εύρου η Ενότητα, καλεί τους αγρότες της κοινότητας Ορεστιάδας να πάρουν μέρος στις εκλογές, γιατί όπως τονίζει, μόνο οργανωμένα μπορούν να διεκδικήσουν λύσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν τον γεωργικό κόσμο. Σας θέλω να ενημερώσω και να καλέσω όλους με την ευκαιρία που μου δίνεται, όλους τους αγρότες της περιοχής Ορεστιάδος να έρθουν στην συνέλευση που θα γίνει στο εργατικό κέντρο, θα γίνουν εκλογές για τον Αγροτικό Σύλλογο της Ορεστιάδος, ο οποίος ήταν ανενεργός κάμποσα χρόνια, πλέον πρέπει να ενεργοποιηθεί, γιατί δυστυχώς έχει αποδειχτεί εδώ και χρόνια ότι μόνο οργανωμένα μπορούμε να απαιτήσουμε ή να ζητήσουμε κάποια πράγματα για να λυθούν. Και όπως γνωρίζουν όλοι, ότι τα προβλήματα στον κλάδο της γεωργίας και στον κλάδο της κτηνοτροφίας δυστυχώς είναι πάρα πολλά
και άλυτα. Και έχει αποδειχτεί, το έχω πει, ότι μόνο οργανωμένα μπορούμε να απαιτήσουμε να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Οι εκλογές θα γίνουν στο Εργατικό Κέντρο Ορεστιάδας στις 6 το απόγευμα της Κυριακής. Παρεπιπτόντως πρέπει να πω ότι από η χρονιά τώρα που μπήκαμε στην καινούργια χρονιά, δυστυχώς τα προβλήματα ακόμα θα μεγαλώσουν. Και πρέπει λοιπόν οι αγρότες, όπως όλοι οι κλάδοι των εργαζομένων έχουν τα σωματεία τους, πρέπει και οι αγρότες κάποια στιγμή να οργανωθούν στους αγροτικούς συλλόγους για να μπορούν να απαιτούν λύσεις στα προβλήματά τους. Και όχι να είναι χύμα. Γιατί στην ουσία οι αγρότες αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην περιοχή μας και σε όλη την Ελλάδα, η πλειοψηφία είναι χύμα. Νομίζουν ότι ατομικά μπορούν να λύσουν κάποια προβλήματα. Αλλά σας το είπα, έχει αποδειχθεί ότι οργανωμένα μπορούμε να ζητήσουμε λύσεις στα προβλήματα που μας ταλανίζουν και είναι χρόνια εδώ και παράπαλα χρόνια. Έτσι λοιπόν, καλώ όλους τους αγρότες της περιοχής Ορεστιάδος την Κυριακή 6 ώρα το απόγευμα να έρθουν να ψηφίσουν για να εκλεγεί καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο στον Αγροτικό Σύλλογο Ορεστιάδος. Παράταση αποχής από τους πληστηριασμούς που αφορούν την πρώτη κατοικία ευάλωτων δανειοληπτών αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας. Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, η παράταση αποχής θα είναι έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022. Ύστερα από πρόταση της Ολομέλειας της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, που συνεδρίασε στις 30 Δεκάτου 2021, αποφασίστηκε η παράταση αποχής από πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για ευάλωτους οφειλέτες. Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, συνεδρίασαν έκτακτα με τηλεδιάσκεψη στις 30 Δεκάτου, τον Δεκέμβριο δηλαδή, η τελευταία συνεδρία της Ολομέλειας έγινε στις 30 Δεκάτου, στην οποία μεταξύ άλλων αποφασίσαμε και τη συνέχιση της αποχής που έχουμε όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας από τα καθήκοντά μας όσον αφορά όμως τις πράξεις εκτέλεσης κατά του πληστηριασμού της πρώτης κατοικίας. Είναι μια απόφαση που είχαμε πάρει νωρίς το καλοκαίρι φέτος, γιατί ακριβώς με την ισχύ του νέου πτωχευτικού νόμου και χωρίς την έναρξη λειτουργίας του σημαντικού φορέα προβλεπόταν κατ' εξουσιοδότηση στον πτωχευτικό νόμο του φορέα λοιπόν απόκτησης και επαναμίσθωσης της πρώτης κατοικίας, που θα έπρεπε να έχει συστήσει το ελληνικό δημόσιο κατά την έναρξη ισχύως του νέου πτωχευτικού και που όμως δεν συνέστησε ακόμη και από ό,τι φαίνεται από τα δεδομένα δεν πρόκειται να συσταθεί αυτός. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο και επειδή ακριβώς πλέον η πρώτη κατοικία δεν προστατεύεται χωρίς τη σύσταση αυτού του φορέα, γι' αυτό οι δικηγορικοί σύλλογοι με ομόφωνη απόφαση ανέλαβαν την προστασία της κύριας κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών. Οι αποφάσεις της Ολομέλειας συνήθως ακολουθούνται από τους δικηγορικούς συλλόγους ή υπάρχει μια άλλη φωνή? Οι αποφάσεις της Ολομέλειας, έστω και κατά πλειοψηφία, ακολουθούνται από τους δικηγορικούς συλλόγους. Απλώς επικυρώνονται μέσα από τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων. Όσο η δική μου θητεία, η προηγούμενη είχε κρατήσει από το 18 μέχρι το 21, δεν είχε πέσει στην αντίληψή μου η διοικητικά συμβούλια να είναι διαφορετικής άποψης από τις ομόφωνες μάλιστα αποφάσεις των της Ολομέλειας. Το ρωτάω αυτό, κυρία Μεμετζή, γιατί σίγουρα η απόφαση ήταν, όταν βγαίνει με ψηφί, με συντριπτική πλειοψηφία ή με ψηφί, νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη δύναμη πίεσης τουλάχιστον, ή όχι? Ακριβώς, ναι. Έχει μεγαλύτερη δύναμη πίεσης και, εν πάση περιπτώσει, οι δικηγορικοί σύλλογοι μέσω των δικηγόρων που ασκούν ένα συγκεκριμένο λειτουργήμα, όχι μόνο ένα συγκεκριμένο επάγγελμα,
έρχονται και συμπληρώνουν ή διορθώνουν τις αδικίες που επιβάλλει το σύστημα στους πολίτες. Μέχρι 28 Δευτέρου του 2022 συνεχίζουμε την αποχή από τις πράξεις της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων δανειοληπτών. Εκείνο που περιμένουμε και δεν έχει γίνει ακόμη είναι η σύσταση του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης. Υπήρχε ο διαγωνισμός από όσο γνωρίζουμε, όμως δεν έχει βρεθεί κάποιος φορέας ή κάποιος ιδιωτικός φορέας ή δημόσιος ο οποίος να αναλάβει το έργο το οποίο προβλέπεται ρητά από τον πτωχευτικό νόμο. Υπάρχει ένα κενό στο νόμο. Υποτίθεται ότι χάρη σε αυτόν τον μηχανισμό όταν ένας ευάλωτος δανειολήπτης οφείλει σε τράπεζα με υποθήκη το σπίτι του, την πρώτη του κατοικία, θα έμπαινε μέσα από αυτό το μηχανισμό το δημόσιο και θα προστάτευε την πρώτη κατοικία. Έτσι λοιπόν, ο πτωχευτικός νόμος ως προς αυτό, αν δεν βγει αυτή η απόφαση, θα είναι ένα κενό. Ένα που κάνουν σαδιανό, όπως γράφουμε και στο δελτίο τύπου, διότι δεν έχει κανένα νόημα. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που δίνετε να κοινωνήσουμε στους πολίτες ότι οι δικηγορικοί σύλλογοι είναι κοντά τους στην προσπάθεια να διορθώσουν τις αδικίες του συστήματος. Όπως οι περισσότερες εθελοντικές δράσεις είχαν μία ύφεση κατά την διάρκεια των 2 χρόνων της πανδημίας, έτσι και η εθελοντική αιμοδοσία παρουσίασε μεγάλη κάμψη, καθώς ο κόσμος ήταν επιφυλακτικός λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ορεστιάδας, Άγιος Παντελεήμων ο Ιαματικός, Αντώνης Τσομπανίδης, κάνει έκκληση στους κατοίκους της περιοχής, σε όσους δεν έχουν προβλήματα υγείας, να γίνουν αιμοδότες και όσοι είναι ήδη αιμοδότες να μην διστάζουν να αιμοδοτούν, καθώς οι ανάγκες είναι μεγάλες και αυξάνονται συνεχώς. Τα 2 χρόνια της πανδημίας ήταν πολύ δύσκολα και για την αιμοδοσία, καθώς μειώθηκε αισθητά ο αριθμός όσων δίνουν αίμα λόγω των συνθήκων και των επιφυλάξεων που είχαν αρκετοί. Ο σύλλογός μας πραγματοποιεί κάθε μήνα αιμοδοσίες. Έτσι θα κάνουμε και τον νέο χρόνο, θα συνεχίσουμε κάθε μήνα να έχουμε αιμοδοσία. Αυτό που θέλω και ζητώ από όλο τον κόσμο, από όλους σας, να κάνετε οι παππούδες στα εγγόνια σας, οι γονείς στα παιδιά σας, εσείς οι ίδιοι, να γίνετε αιμοδότες. Στα 2 χρόνια της πανδημίας είχαμε μεγάλη πτώση πανελλαδικά σε αιμοδοσία. Οι μονάδες έχουν πέσει πάρα πολύ. Ο κόσμος είναι επιφυλακτικός, όπως είπατε, αλλά αυτό δεν σταματάει, οι ανάγκες δεν σταματάν. Ίσα-ίσα κατεβήκαν οι μονάδες σε αίματα, αυξήθηκαν οι μονάδες που ζητάει ο κόσμος, είτε με τις προγραμματισμένες εγχειρήσεις, είτε στις έκτακτες εγχειρήσεις. Αυτό που έχουμε δει ως σύλλογος είναι ότι βλέπουμε οι ανάγκες να περισσεύουν, οι μονάδες να πέφτουν και γι' αυτό παρακαλώ όλο τον κόσμο να γίνει αιμοδότης και να μην φτάνουμε στο σημείο να απευθύνουμε στο σύλλογο άτομα τα οποία δεν είναι αιμοδότες και παρακαλούν να εκπαρούν να τους δώσουμε μία μονάδα, έστω μία μονάδα. Αυτό είναι η κατάντια. Το αίμα είναι απαραίτητο. Θα πρέπει όλοι μας να μπούμε στο αυτό το πλέσμα ότι όλοι πρέπει να γίνουμε στο σπίτι μας να έχουμε έναν αιμοδότη. Έτσι ώστε να μπορεί και αυτός να καλύψει πρώτου βαθμού συγγενεία στα άτομα σε αίμα. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ των νοσοκομείων, των συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών σε περίπτωση που υπάρχει μια πολύ έκτακτη ανάγκη? Ναι, υπάρχει συνεργασία. Τα νοσοκομεία προσπαθούν μεταξύ των συλλόγων και μεταξύ τους ακόμη να καλύψουν τις ανάγκες αυτές, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορούν να καλύψουν. Βλέπουμε, μας παίρνουν τηλέφωνα, μας λένε ότι πρέπει οπωσδήποτε να καλύψουμε κάποια άτομα, αλλά αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι κάθε μέρα οι ανάγκες περισσεύουν. Δεν μιλάμε τώρα, πριν 3-4 χρόνια υπήρχε η δυνατότητα να καλύψουμε κάποια άτομα τα οποία δεν είχαν αιμοδότη. Το κάναμε όλοι οι σύλλογοι, βοηθούσαμε. Τώρα πλέον δεν μπορούμε. Καλύπτουμε μόνο τα άτομα από το σύλλογο
και γινόμαστε δυσάρεστοι, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Γι' αυτό θα πρέπει να έρθουν όλοι στην αιμοδοσία, γιατί δεν σταματάνε οι ανάγκες για αίμα. Καθώς οι ανάγκες σε αίμα είναι πολλές, μέσα στον καινούριο χρόνο ο Σύλλογος Εθελοντών Αιματοδοτών Ορεστιάδας Άγιος Παντελεήμων ο Ιαματικός θα συνεχίσει τις δράσεις του με πρώτη την αιμοδοσία στις 11 Ιανουαρίου. Εμείς ο Σύλλογος έχουμε τώρα 11 Ιανουαρίου αιμοδοσία στο πολιτιστικό πολύκεντρο και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να δώσει αίμα. Από ποια ηλικία και μέχρι ποια μπορεί κάποιος να είναι αιμοδότης? Από 18 έως 65 μπορεί να δίνει ένας υγιής άνθρωπος αίμα. Τρεις φορές το χρόνο μπορεί να αιμοδοτεί. Τώρα, όσον αφορά την υγιής, είναι παλιότερα δεν παίρναν για όποιοι παίρναν φάρμακα για πίεση, δεν τους παίρναν αίμα. Τώρα τους παίρνουν. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, άρα πιστεύω ότι όταν είναι ένας υγιής άνθρωπος, μπορεί να έρθει να δώσει αίμα για να μπορεί να σώσει κάποιον άνθρωπο και τον εαυτό του. Να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους, υγεία και εύχομαι το νέο έτος να μας βρει καλύτερα από το προηγούμενο και να η πανδημία να δώσει ένα τέλος. Φθηνότερη για όλους είναι από την 1η Ιανουαρίου η κινητή τηλεφωνία όπως και η καρτοκινητή, καθώς τέθηκε σε ισχύ το νέο ενιαίο και σταθερό τέλος κινητής και καρτοκινητής ύψους 10%. Τα νέα τέλη κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας ισχύουν αυτόματα για κάθε σύνδεση κινητού που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από πλευράς του πολίτη. Αφορά σε όλες τις συνδέσεις, είτε πρόκειται για συμβόλαια είτε για καρτοκινητά. Σύμφωνα με το προηγούμενο καθεστώς, τα τέλη κινητής τηλεφωνίας χυμαίνονται από 12% έως 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού. Έτσι, το όφελος του μέτρου κυμαίνεται μεταξύ 2% και 10% για το σύνολο κάθε μηνιαίου λογαριασμού και για όλους τους καταναλωτές. Ειδικά όσον αφορά τους νέους ηλικίες 15 έως 29 ετών, ισχύει η πλήρης κατάργηση των τελών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας. Μάλιστα, από τις 10 Ιανουαρίου θα είναι διαθέσιμη μέσω του gov.gr η πλατφόρμα στην οποία οι νέοι της ως άνω ηλικιακής ομάδας θα μπορούν να δηλώνουν τον αριθμό του κινητού τους και να απαλλάσσονται πλήρως από τα τέλη κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας. Στην περίπτωση που αφορά σε ανήλικο δικαιούχο, η υποβολή της δήλωσης γίνεται από τον γονέα ή τον έχοντα τη γονική μέρημνα. Οι άνω των 30 ετών δεν χρειάζεται να υποβάλουν τη δήλωση. Το τέλος μειώνεται αυτόματα. Η πλατφόρμα υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Πρόκειται για την υλοποίηση εκ μέρους των Υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του μέτρου που έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο του 2021. Η κυβέρνηση, παραμένοντας πιστή στις δεσμεύσεις της παρά τις πολλαπλές εξωγενείς κρίσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η χώρα μας, υλοποιεί για τρίτη διαδοχική χρονιά πολιτικές ελάφρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τα φορολογικά βάρη με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και τη βελτίωση των προοπτικών όλων των πολιτών, αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωση το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στο εξοκλήσι του Οσίου Παϊσίου στη Νέα Βίσα θα πάμε στη συνέχεια μέσα από τα βίντεο περιήγησης στο Δήμο Ορεστιάδας. Oh.
και θα